Είχαμε λίγο και κάποιες διαφωνίες. Με έλεγε όλο απότομη, την έλεγα όχι, εσείς ευαίσθητη και κάτι τέτοιο. Σε αυτά αναφερόταν η. Αχ, ποια έκανε τη δήλωση. Η Ειρήνη Στεριανού. Όχι. Έχει πει η Μικαέλα ότι έχετε τσακωθεί με την Άννα Δυναμά. Όχι, δεν είχαμε τσακωθεί. Είναι αυτά τα λόγια τη Μικαέλα. Που... Όπως λέμε, τα λέει πλώρη. Ξέρει κάτι μικρό και το κάνει τεράστιο. Με την Αμανατίδα, απλά από ένα σημείο και μετά, είχαμε τόσες πολλές διαφωνίες απανωτές που είχα πει ότι δεν θέλω πλέον να τις λύσω γιατί θα μαλώσω με την Άννα και δεν ήθελα να μαλώσω γιατί ήμασταν στο δωμάτιο. Στο ίδιο δωμάτιο, οπότε ήθελα να έχουμε μια τυπική σχέση. Και κάθε φορά που πήγαινα να την πιάσω, να τη εξηγήσω, να τη πω. Άννα, δεν είμαι απότομη. Απλά, okay, έτσι μιλάω. Άμα παραφέρουν κάποιες φορές, δεκτό και συγγνώμη και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν μπορείς πάντα να με βγάζεις απότομη. Δηλαδή, κάπου και εσύ κάποια στιγμή θα έχεις λάθος. Ανάμεσα στην Τριάδα της Φωτιάς και την Άννα Μανατίδου, τι προτιμάς? Σου λένε. Θα σε κλείσουμε σε ένα δωμάτιο. Και έχεις τις εξής δύο επιλογές. Ή τύπου μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αλλά πρέπει να διαλέξεις μία από τις δύο. Τη Μέγκη, να σας πω γιατί. Γιατί πάλι σε ένα τελευταίο γύρισμα. Τη Μέγκη θα έκανε παρέα. Έχει βγει πολύ παρεξηγημένη. Δεκτό ότι πετούσε πολλές κακίες. Απλά νιώθω ότι είναι πολύ λάθος στη τοποθέτηση του λόγου της. Όπως και εγώ πολλές φορές. Και ακόμα και σε ένα από τα τελευταία γυρίσματα, καμία από τις άλλες δεν ήρθε. Ούτε η Αμανατίδου, ούτε η Έλντα, ούτε κανείς. Και ήρθε μόνο η Μέγκη και ρωτάει, κορίτσια, πώς είστε, τι κάνετε, μας αγκάλιασε, μας φίλησε, ρώτησε μέχρι και τη Σοφία. Που όλοι ξέρουμε ότι με τη Μέγκη δεν είχαμε καμία σχέση. Είδες. Οπότε ήταν από τις μόνες που. Αλλά αυτό έγινε off camera, οπότε δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Έχει βγει απλά αυτή η εικόνα της ότι η Μέγκη κακιά, η Μέγκη. Δεν ξέρω τι έχει βγει για τη Μέγκη. Πολλά. Κοίτα, διάφορα έχουν πει. Γενικά, γιατί είχε πει και πολλά και την έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τα έχουμε πει. Ποια. Εάν. Τέλειωσε λοιπόν αυτή η στάση. Αυτό το ταξίδι, αυτή η εμπειρία. Πριν το πεις,